δεν είναι ότι αυτός υπάρχει και ζει, αν σας κατάλαβα καλά, και νομίζω ότι καλά κατάλαβα. Είναι ότι το στείνουμε αυτό εις ανάμνηση του ανθρώπου εκείνου, του οποίου το σώμα δεν ευρέθη και είναι σαν να βρέθηκε. Τέλος πάντων, αφού δεν το βρήκαμε μάλλον, στείνουμε αυτό τον κολοσσό. Στην Κύπρο δεν έγινε αυτό. Είδατε πως είναι το γλυπτό. Είναι κενό. Μπορείς να βάλεις οτιδήποτε από πίσω. Κάποια στιγμή στην Κύπρο, με πρωτοβουλία κάποιων δασκάλων, κάποιων μαθητών, φυτέψανε το δάσος των αγνοουμένων, φτάνοντας στη Λεμεσό από τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Λευκοσία, τη Λάρνακα με τη Λεμεσό, το δάσος των αγνοουμένων, και φυτέψανε εκεί πέρα 1167 κυπαρίσια. 1617 κυπαρίσια. Αλλά τι έγινε μετά, και άλλα σχολεία το μιμήθηκαν, το ξανάκανα. Έπαψε πλέον να είναι σύμβολο. Έγινε ένα θορυβώδης αντισύμβολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, την τοποθέτηση που κάνατε, γιατί δείχνει ακριβώς το πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς την απώλεια που να οδηγήσει στο πένθος και την απώλεια η οποία να οδηγήσει στην απουσία. Και η απουσία πώς να υπερεπενδυθεί και να χτιστεί εκεί πάνω ένα αντισύμβολο και έτσι να μην υπάρξει κενό, να μην υπάρξει πένθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σε θέση να διαχειριστώ. Δεν είμαι σε θέση να διαχειριστώ την τελευταία εξέλιξη της συζητήσεως. Δεν είμαι και ειδικός. Μου έρχονται όμως στο μυαλό, και τα λέω σε σχόλιο, εικόνες από τον Όμηρο κυρίως, όπου στον ήρωα είναι δεδομένο ότι είναι νεκρός. Ξέρουμε τα περιστατικά της μάχης, αλλά συγχρόνως υπάρχει και πάντα ένας τύμβος που πάει μαζί. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και ερώτηση σχετικά με το θόρυβο. Επειδή η θόρυβος δεν είναι πάντα κακό πράγμα. Έτσι, δηλαδή υπάρχει και μουσική που βασίζεται πάνω στο θόρυβο και είναι πάρα πολύ ωραία. Εν προκειμένου αναφέρει σε μια πολυφωνία, η οποία πολυφωνία είναι τόσο μεγάλη που την αποκαλείται θόρυβο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο της εποχής μας, το οποίο είναι μάλλον θετικό παρά αρνητικό. Και αυτό το επιλέγουμε όλοι, δηλαδή οι περισσότεροι τουλάχιστον. Δηλαδή και εσείς θα μπορούσατε το πρωί να πείτε σήμερα θα κλείσω τον υπολογιστή και θα διαβάσω ένα βιβλίο. Και όμως δεν το κάνετε. Διότι μέσα από τις διαγώνιες αναγνώσεις η πληροφορία είναι πολύ περισσότερη. Δεν ανατρέπει την προοπτική να διαβάσει κανείς ένα βιβλίο σε μια παραλία ή στις διακοπές του, αλλά η πληροφορία είναι πολύ περισσότερη και αυτό έχετε ανάγκη. Αυτό θέλω να πω. Δεν κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Άρα, εν προκειμένου, μιλάμε για μια διευρυμένη πολυφωνία, το οποίο το είδαμε εν μέρη και στις ανασκαφές της Αμφίπολης, ενώ σε παλιότερες ανασκαφές υπήρχε μία μόνο άποψη και άντε να υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος. Στην Αμφίπολη, επειδή είναι πρόσφατα μέσα από τα μίντια κτλ., υπήρχαν 500 απόψεις. Δεν το θεωρώ υποχρεωτικά κακό αυτό, δηλαδή, γιατί επειδή από ό,τι είδα ότι εσείς το σχολιάσετε μάλλον με αρνητικό χαρακτήρα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πέτρου. Είναι άλλη κατεύθυνση. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω την πληροφορία ότι γνωρίζω ότι στην αρχαία Ελλάδα όταν κάποιος πέθαινε, τον σβήναν από το δημοτολόγιο. Αυτό ισχύει. Μου έκανε εντύπωση. Το είχα διαβάσει σαν πληροφορία αυτό. Τον σβήναν, σαν να μην υπήρχε. Και αυτό το κόνσεπτ ήθελα να ρωτήσω πώς, αν το έχετε υπόψη σας, πώς σχολιάζετε. Θέλεις όμως κάποια άλλη.
απαντήσουν, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Επειδή είναι διαφορετικό. Όχι, προφανώς και δεν θεωρώ την πολυφωνία κάτι αρνητικό. Προσπαθώ, ωστόσο, να τοποθετώ κάθε τι σε ιστορικό χρόνο. Και νομίζω ότι υπό μία έννοια αυτό που προσπάθησε να εξυπηρετήσει η μετανεωτερικότητα ως κοσμοαντίληψη και όλοι οι πυλώνες της, ας πούμε, η οντολογική και η αξιακή, μεταξύ των οποίων η υποκειμενικότητα, η πολυφωνία, η ετερογένεια κτλ., έπαιξαν ένα ρόλο ως προς το προηγούμενο μοντέλο, αλλά πλέον νομίζω ότι φλερτάρουν επικίνδυνα με ένα όριο που έχει φτάσει να περιγράφει αυτό που και ο Μισελ Σερ, που μου αρέσει και τον διαβάζω τα τελευταία χρόνια, που περιγράφει ως ανθρώπους χωρίς κεφάλι. Δηλαδή, ακέφαλα όντα, όταν μιλάει για τους νέους, τους οποίους χαρακτηρίζει και ψηφιακούς ηθαγενείς, γιατί η σχέση τους με το ίντερνετ είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας. Εμείς είμαστε έπικοι, άπικοι, μετανάστες, και είναι ηθαγενείς. Περιγράφει άτομα που λειτουργούν πάρα πολύ καλά τον αντίχειρα, αλλά χωρίς κεφάλι. Επομένως, κάθε τι, εκεί προσπαθώ να καταλήξω, σίγουρα φέρνει κάτι καλό, φέρνει όμως και κάτι αρνητικό. Εγώ ήθελα να λειτουργήσω κάπως αναστοχαστικά ως προς τη δική μας επιστήμη και τι εικόνα έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια, με τα καλά της, προφανώς, αλλά και με διάφορα ζητήματα που κρούν λίγο τον κόδωνα, εν πάση περιπτώσει ως προς το ακαδημαϊκό μας ή επιστημονικό μας στάτους, πώς αξιολογούνται οι ερμηνείες, πώς μπορούμε να βάλουμε κάποια όρια, πώς μπορούμε να συγκρίνουμε μοντέλα, ερμηνείες. Για μένα αυτά είναι εδώ και κάποια χρόνια ζητούμενα. Αυτό. Ναι, νομίζω ότι ούτε ως ψυχαναλυτές, ούτε ως ανθρωπολόγοι έχουμε μία κριτική στάση απέναντι στον άλλον. Ή τουλάχιστον οφείλουμε να επερωτηθούμε εμείς ήδη για την κριτική στάση που έχουμε απέναντί του. Εξού και δεν νοείται ότι υπάρχει μια κοινωνία από καλή και μια κοινωνία από κακή. Έτσι είναι. Το θέμα είναι να μπορούμε να πάρουμε την απόσταση εκείνη η οποία μας επιτρέπει να αναστοχαστούμε, να την ξανασκεφτούμε αυτή την κοινωνία. Και να δείξουμε τι κίνδυνοι, τι πλεονεκτήματα ή ποια μειονεκτήματα υπάρχουν ως προς αυτή ή την άλλη της διάσταση. Αλλά δεν είναι ηθικολογική η κρίση. Δηλαδή, νομίζω ότι η ανθρωπολογία έχει ξεπεράσει πολύ τη Μάργαρετ Μιτ, που λέει ο καλός ηθαγενής και ο κακός ηθαγενής. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, τέλος πάντων στη συζήτηση που γίνεται τώρα. Για μένα πάντα η απουσία, όταν τη σκέφτομαι σαν μια κινητική έννοια, όπως ας πούμε η διαφορά δυναμικού στον ηλεκτρισμό, η οποία ουσιαστικά κινεί τα ηλεκτρόνια, η απουσία κατ' εμέ έχει την ίδια σχεδόν, τέλος πάντων, κατά αναλογία λειτουργία. Ακούσαμε πιο πριν τη λέξη επιθυμία. Ήθελα να, τέλος πάντων, να φέρω κάπως τη συζήτηση σε αυτό. Ο αρχαιολόγος, ας πούμε, όταν διαπιστώνει μία απουσία ή, τέλος πάντων, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, στο πεδίο, σκάβοντας, ας πούμε, τη διαπιστώνει επειδή περίμενε να βρει κάτι εκεί πέρα, το οποίο δεν βρίσκει. Είχε, δηλαδή, μία επιθυμία η οποία δεν πραγματώνεται, ας πούμε. Αυτό συνιστά την επιθυμία, απουσία. Δεν είναι, δηλαδή, κάτι καθεαυτό η απουσία. Είναι κάτι το οποίο εντάσσεται σε μία αλυσίδα σημενώντα, θα μπορούσαμε να πούμε. Κάτι το οποίο είναι σε σύγκριση με άλλα πράγματα, δηλαδή. Υπάρχει κάτι το οποίο περιμένουμε να βρούμε, δεν το βρίσκουμε, είναι η απουσία. Τώρα, σε σχέση και με αυτό που λέει η Δέσποινα, νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει σήμερα είναι ότι αυτή η απουσία ακριβώς ως δυναμικό, ως χώρος ανάδυσης της επιθυμίας είναι που είναι προβληματική. Για παράδειγμα, σκέφτομαι, επειδή είσαι του ψηφιακού πολύ, σκέφτομαι τη σχέση που έχουμε με τις σειρές, τις τηλεοπτικές σειρές. Παλιά βλέπαμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα, θα αποκαλύψω και την ηλικία μου, βλέπαμε Δυναστεία, ας πούμε.
έβλεπες την Παρασκευή, έπρεπε να περιμένεις μέχρι την επόμενη Παρασκευή για να δεις το επόμενο επεισόδιο. Δεν ήξερες τι θα γίνει, δεν είχαν, τα περιοδικά δεν λέγανε παντρεύεται ο τάδε. Τώρα μπορείς να μπεις στο ίντερνετ να δεις μια ολόκληρη σειρά, να δεις όλη τη σεζόν, να δεις τι γίνεται, να δεις το τέλος, την αρχή. Ενώ ναι, υπάρχει μια άμεση, ένας πληθωρισμός, ο οποίος μπορεί να είναι καλός, αλλά νομίζω ότι το κλειδί εδώ είναι ότι αυτός ο πληθωρισμός ουσιαστικά βραχυκυκλώνει τη σχέση επιθυμίας και απόλαυσης. Δηλαδή, μπορείς να απολαύσεις στιγμιαία, ακαριαία. Είναι εκεί, είναι για σένα, είναι το ίντερνετ, υπάρχει, ας πούμε, για να απολαμβάνεις. Και αυτό ακριβώς είναι, νομίζω, το πρόβλημα εδώ πέρα. Και είναι και μια διαχείριση, άλλη διαχείριση του χρόνου, ακριβώς όπως είπες. Αυτό το στιγμιαίο, το ακαριαίο. Μιλάμε για άλλη διαχείριση χρόνου, άλλη διαχείριση χώρου, γιατί όλα αυτά μπορούν να γίνονται από ένα δωμάτιο ή, εν πάση περιπτώσει, κουβαλώντας την ιδιωτικότητά σου. Αυτό είναι η κινητή στη συσκευή, έτσι, κουβαλάω τον ιδιωτικό μου χώρο όπου και να είμαι. Έχει να κάνει με θέματα ταυτότητα, σώματος, αισθήσεων, έχει να κάνει με τα πάντα. Σίγουρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πέτρου, το εξής. Μου έκανε εντύπωση, χρησιμοποιήσατε τον όρο πανταχού παρόν αρκετές φορές. Καταλαβαίνω ότι αυτό αφενός ήταν σε διαστολή και με την έννοια της απουσίας. Απ' την άλλη, ο ορισμός πραγμάτων ως πανταχού παρόν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που βάλατε. Αν δεν κάνω λάθος, δείξατε μία εικόνα της πράσινης γραμμής με ένα κενό στο οποίο φαίνεται... Το γλυπτό που έδειξα. Ναι, αυτό το γλυπτό. Και σε αυτό αναφερθήκατε, νομίζω, χρησιμοποιώντας την έννοια πανταχού παρόν. Το συνδέεται αυτό με τη μνήμη. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή την... το συσχετισμό σε σχέση με την απουσία, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν... Όταν λέμε πανταχού παρόν, εννοείται αυτό που υπάρχει, αυτό που δηλώνεται, αυτό που αποκαλύπτεται σε σχέση με τη μνήμη. Θα μπορούσατε λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση πάντα με το ίδιο αντικείμενο του αγνοούμενες, έχω γράψει αρκετά πράγματα για τη μνήμη. Γιατί ακριβώς εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Δεν έχουμε μνήμη. Αυτό το κομμάτι το καταπληκτικό που το διαβάζω και χαίρομαι από μόνος μου και προσπαθώ να κάνω και τους άλλους να χαρούν από τον Αριστοτέλη. Καταπληκτικό. Δεν υπάρχει μνήμη, διότι υπάρχει αίσθηση πάνω στο χέρι της. Μνήμη θα ήταν αυτή η αίσθηση να είναι εσωτερική. Ότι ο πατέρας μου είναι μαζί μου και μπορώ να δεχτώ ότι είναι νεκρός. Εδώ είναι η πανταχού παρουσία του χεριού, είναι διαρκώς εκεί. Πανταχού παρουσία είναι μια απώλεια που δεν την αποδεχτήκαμε, είναι στη θέση της απώλειας αυτή η απουσία, παύλα, πανταχού παρουσία. Αυτό που λέγατε προηγουμένως, που είναι η χαρά του ψυχαναλυτή να τα ακούει, αυτό το εγκόμιο της επιθυμίας, εδώ είμαστε σε μία παθολογία μη επιθυμίας. Η επιθυμία εκπορεύεται από την έλλειψη. Και φτιάχνω ένα δρόμο μέσα μου να φτάσω σε κάτι, να το αναπαραστήσω, να χαρώ με αυτό. Εντάξει. Το άλλο δεν ξεκινά από μια έλλειψη την οποία αποδεχόμαστε ως έλλειψη. Είναι ένα συνεχές. Είναι ένα θορυβώδες συνεχές, ένα διαρκές παρόν. Γι' αυτό είπα είναι πανταχού παρουσία. Ευχαριστώ. Όπως το φάντασμα. Δεν ξέρω πού θα σου έρθει. Και γι' αυτό φοβόμαστε τη νύχτα. Την ημέρα δεν φοβόμαστε τα φαντάσματα. Βλέπουμε τα όρια των πραγμάτων. Τη νύχτα γινόμαστε ανημιστές. Ποιος από εμάς μπορεί να κάνει βόλτα στο πρώτο νεκροταφείο εδώ δίπλα? Εγώ δεν μπορώ να πάω. Θα επιμείνω κι εγώ στο... Γιατί για κάποιο λόγο μου αποτυπώθηκε πάρα πολύ έντονα η εικόνα του... που μας μεταφέρατε, του αγγίγματος του πατέρα στο χέρι της κόρης, ως αποτύπωση ίχνους. Και αναρωτιέμαι μήπως
Αυτή είναι μία ανάγκη συντήρησης του τραύματος και μήπως μέσα από αυτό παίρνει κάτι, δηλαδή μήπως αυτό τη θρέφει. Το είπα κάποια στιγμή, είναι η οδύνη που γίνεται η ραχοκοκαλιά της ταυτότητας. Είμαι ο πόνος. Είμαι ο πόνος. Και είμαι ο πόνος και για τους υπόλοιπους Κύπριους. Και οι Κύπροι είναι ο πόνος για πολλούς Έλληνες που θεωρούν το κυπριακό έκφραση της ελληνικής οδύνη. Ναι. Θέλω να σημειώσω ότι η συζήτηση έχει πάρει μια πολύ ευχάριστη τροπή αυτή τη στιγμή, γιατί οι παρεμβάσεις και η δική σου παρέμβαση τελευταία επέτρεψαν να γίνει διάκριση μεταξύ της προβληματικής του τραύματος και της αποτύπωσης πραγμάτων και δημιουργίας αναμνήσεων. Δηλαδή, είναι δύο διαφορετικοί, πώς το λένε, τόποι, όχι τόποι, είναι δύο διαφορετικοί τρόποι να συλλάβουμε τη συζήτηση. Και είναι πολύ θετικό που διευκρινίστηκε αυτή τη στιγμή. Στον άξονα αυτό τώρα, της απουσίας που τονίστηκε προηγουμένως, η απουσία είναι μια δημιουργία τελικά. Δηλαδή, υπάρχει η παρουσία της απουσίας, αποτελεί μια εγγραφή. Δηλαδή, ο απόν υπάρχει ως απόν. Υπάρχει δηλαδή νόημα και ακριβώς το τραύμα αυτό καταρρύπτεται. Δηλαδή, η απουσία είναι θετική έννοια. Και για αυτούς τους λόγους, και στη φιλοσοφία, βλέπε τραπέζι, κενό και όλο αυτό, στην αρχαιολογία επίσης, αλλιώς δεν θα υπήρχε αρχαιολογία, στο δε ψυχισμό, πόσο μάλλον. Μετά από αυτό, ήθελα να σας πω ότι στην κυρία Καταπότ περισσότερο, γιατί είναι ο άλλος πόλος του διαλόγου, πόσο ευχαρίστηση μου έκανε ότι αναφερθήκατε στο αποσπασματικό, στο μερικό. Αυτά είναι συστατικά στοιχεία της πρακτικής του ψυχαναλυτή και είναι εξαιρετικά δύσκολο να το δεχτεί ο ίδιος. Μία από τις αντιστάσεις στην ψυχανάλυση μη ψυχαναλυτών αλλά και ψυχαναλυτών είναι ακριβώς το μπούκωμα. Δηλαδή, η μία αποδοχή του αποσπασματικού, το ότι δεν καταλαβαίνουμε ορισμένα πράγματα που γίνονται και οφείλουμε να μην τα καταλάβουμε για να μπορέσουν να γίνουν. Από εκεί και πέρα, το αναφέρατε αυτό στην πρώτη φάση της αναδρομής που κάνατε στις αρχαιολογίες πλέον. Δεν είναι μία. Όπως δεν είναι και μία ψυχανάλυση. Είναι πολλές ψυχαναλύσεις. Κάνω μία αντιστροφή για να πάω στο τελευταίο τώρα που είπατε για το μεταμοντέρνο, αυτό το πράγμα το φοβερό. Υπάρχει στην ψυχανάλυση αυτό δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ολόκληρη ψυχανάλυση η οποία ακολουθεί το ρεύμα της εποχής μας και συναντάμε ακριβώς την ίδια προβληματική που συναντάτε στην αρχαιολογία και το οποίο στην ψυχανάλυση η λύση του, γιατί φτάνει σε ένα διέξοδο. Όταν καταργείται η έννοια του σωστού και του λάθους, δεν μπορούμε να σκεφτούμε πια. Και δεν είναι ιστορία ούτε δημοκρατισμού, ούτε πλουραλισμού, είναι ανοησίας. Δηλαδή, είναι έλλειψη νόησης στο τι γίνεται. Θα πω τη σκέψη μου, αλλά να γυρίσω στη δική σας προηγουμένως, ότι είπατε ότι υπάρχουν αυτές οι πάρα πολλές απόψεις. Το αδιέξοδο που δημιουργείται στην αρχαιολογία θα ήθελα να το ακούσω καλύτερα, γιατί το υπενηχθήκατε. Στην ψυχανάλυση, το αδιέξοδο που δημιουργείται είναι ότι πλέον δεν ξέρουν αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την άποψη τι κάνουν. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να μην ξέρει καθόλου τι κάνει, καταφεύγουν στον εμπειρισμό. Data. Το αίσθημα στη συνειδητή του εκδοχή. Τι γίνεται εδώ και τώρα. Κλαις, γελάς. Ξαναγυρίζουμε δηλαδή στο πριν από τη μεταψυχολογία του Φρόιντ, ξαναγυρίζουμε για εξ ανάγκης να βρεθεί ένα γυροβόγημα κάπου, διότι αλλιώς ο απόλυτος υποκειμενισμός στην πρακτική, ο απόλυτος υποκειμενισμός στην υποκειμενικότητα, πλέον δεν μπορούμε να εργαστούμε. Οπότε οι συνάδελφοι, επειδή έχουν μια πρακτική, όπως και να το κάνουμε, που ζητάει κάποια συνέπεια, καταλήγουν στον εμπειρισμό. Έτσι λύθηκε με ψευδή τρόπο και λανθασμένο στην ψυχανάλυση το κύμα αυτό του μεταμοντέρνου.
Λύθηκε, δεν λύθηκε, αυτά ακριβώς λέω. Δεν λύθηκε. Δόθηκε μια διέξοδο, γιατί δίδονται διέξοδοι στη ζωή, όπως και στον πληθυσμό. Δεν μπορεί να μείνει κάτι όταν υπάρχει μια δραστηριότητα. Μεγάλη συζήτηση, επιτρέψτε μου να μην μονοπολίσω και το λόγο, να πω τα στοιχεία από πού έρχεται στην ψυχανάλυση αυτός ο μεταμοντερνισμός που κατακλείζει τα πάντα. Η ψυχανάλυση είναι μέσα στην εποχή της και υφίσταται τις επενέργειες του παρόντος, όπως και το αντικείμενό της, για να κάνω τώρα να γυρίσω σε αυτό που λέγατε, ως προς το αντικείμενο της αρχαιολογίας που μετασχηματίζεται. Είμαι αλληλέγγυος σε αυτό που λέτε, υπό την έννοια ότι το κατεξοχήν αντικείμενο στο Φρόιντ τουλάχιστον, της ψυχαναλυτικής πρακτικής, είναι το αποθυμένο. Το αποθυμένο δεν περιμένει τον ψυχαναλυτή να έρθει για να το. Δεν είναι ενταφιασμένο κάπου αμετάβλητο, νεκρό, μια μορφή, ας πούμε, μια πέτρα. Ο ψυχαναλυτής κάνει τις πέτρες να μιλάνε, αλλά έχουν αρχίσει και μιλάνε και μόνοι τους. Μετακινούνται οι πέτρες, αν πάρουμε τη μεταφορά αυτή. Ναι, και μετακινούμενες οι πέτρες αλλάζουν τη μορφή του συστήματος που συνιστά το κοίτασμα. Παίρνω μια μεταφορά, έτσι μου έρχεται με ελεύθερο συνειρμό δική σας. Στον ψυχισμό, το αποθυμένο μετασχηματίζεται. Πολύ απλά είναι αυτό που λέμε, ότι τώρα κατάλαβα ότι δεν ήταν η μητέρα μου η αιτία αυτού του ζητήματος τότε, ήταν ο μικρός μου αδερφός. Και 4 χρόνια μετά βλέπουμε ένα κινηματογραφικό έργο και λέμε, α, όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν η γιαγιά μου στη μέση. Ποτέ δεν μου το είχαν πει, πάντα την αγάπησα κτλ. Δηλαδή, αναφέρομαι στην δυνατότητα αυτοϊστορικοποίησης, μια εργασία που επιτελεί το υποκείμενο για να υπάρξει σαν υποκείμενο και που αυτό συμπαρασύρει το αποθυμένο, το μετατρέπει, δεν το καταργεί, αλλά το μετασχηματίζει. Το ψυχικό όργανο, η ψυχή, είναι ένας μηχανισμός μετασχηματικός. Πώς το λένε, ναι. Λοιπόν, εκεί, αν μου επιτραπεί, δεν είμαι ειδικός, ενδεχομένως υπάρχει μία μεγάλη πρόοδος στον τομέα το δικό σας, το ότι βλέπετε και το κοίτασμα με ένα άλλο το κοίτασμα, παραδείγματος χάρη, το έβριμα, το ίχνος, με ένα άλλο μάτι και ως τη σαν κάτι ενταφιασμένο νεκρό. Και θα τελειώσω λέγοντας ότι αν δούμε το πώς κατανοεί ο Φρόιντ, γιατί ο μόνος οδηγός που έχουμε οι ψυχαναλυτές είναι το φρεουδικό έργο, κατ' ουσίαν. Αλλιώς περνάμε σε άλλο είδος, με την έννοια που έχει στη φιλοσοφία του άλλον είδος. Να πω αυτό και τελειώνω, ότι το μνημονικό ίχνος του Φρόιντ δεν είναι ίχνος κάποιου αντικειμένου. Είναι το σύνολο των εγγραφών σε διαφορετικά ψυχικά συστήματα. Άλλο ίχνος αφήνει το απολεσέν αντικείμενο στον τόπο του εγώ, άλλο στον τόπο του υπερεγώ, άλλο στον τόπο του συνειδητού, άλλο στον τόπο του ασυνειδητού. Δηλαδή έχουμε μια διαστρωμάτωση, αναφέρθηκε προηγουμένως η έννοια, που είναι σημαντική, και εγγράφονται το ίχνος με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή δεν έχουμε ένα αντικείμενο. Και η έννοια της αναπαράστασης είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν θα την κάνω. Αλλά το ίχνος είναι στο Φρόιντ αυτό το πράγμα. Και εκεί συναντιέται περιέργως με το Λακάν μετά, ότι εγγράφεται σε ένα σύστημα αναφορών πολλαπλών. Δηλαδή, το ίχνος είναι σε σχέση με κάποιο άλλο ίχνος. Δεν είναι μια μνημονική εγγραφή, μια εικόνα η οποία θαύτηκε, ας πούμε, σε ένα άλμπουμ ξεχασμένο στο πατάρι της γιαγιάς. Καθόλου. Είναι κάτι ζωντανό, το οποίο μπορεί να το συλλάβει κανείς σε συσχέτιση με άλλα στοιχεία. Το είπατε λίγο κι εσείς αυτό. Σταματάω βεβαίως. Είναι πω, πάρα τώρα, πολλά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να σας ευχαριστήσω για τα ερεθίσματα που δίνετε για να σκεφτούμε οι ψυχαναλυτές παραπέρα. Να σχολιάσω τώρα, προλαβαίνω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοβώ τώρα. Λοιπόν, να τα βάλω σε μια τάξη στο κεφάλι μου, καταρχάς. Μιλήσατε για τη συμφιλίωση με το αποσπασματικό. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που προσπάθησα να δείξω στην ομιλία είναι ότι αρχικά αυτή η εικόνα της συνεχτικής πραγματικότητας
δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα ως προς το τι βρίσκουμε και τι χάνουμε. Και ένα πένθος. Έχω βρει αυτά και δεν έχω βρει τόσα άλλα. Από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι προσεγγίζουμε το παρελθόν μέσα από το τώρα, είναι προφανές ότι αποσπασματικές, υπό μία έννοια, θα είναι πάντα η προσεγγίση μας ως προς το παρελθόν. Ή, αντί να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αποσπασματικό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δυναμικές. Αντί να πούμε ότι είναι αποσπασματικές και να τις θεωρήσουμε μικρές, ελλιπείς, μπορούμε να πούμε ότι είναι δυναμικές. Και δυναμική σίγουρα έχει και το αντικείμενο και το υποκείμενο. Να, τώρα βγάζω στην επιφάνεια όλα τα καλά που έχει φέρει η νέα. Έχουν δυναμική και τα δύο. Ποτέ ο αρχαιολόγος, ίσως για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αντιμετώπισε τελείως γραμμικά και παθητικά ένα αντικείμενο. Ακόμα και στη συστημική θεώρηση, ένα αντικείμενο ταξιδεύει σε πάρα πολλά πεδία. Έχει συμπεριφορές σε διαφορετικά επίπεδα, ας πούμε, και πλαίσια. Πόσο μάλλον σήμερα, που θεωρούμε ότι αυτή η οντότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ποτήρι, μπορεί να πέσει στο κεφάλι κάποιου και να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, μπορεί στα μπουζούκια να είναι έκφραση κεφιού, μπορεί. Είναι μία οντότητα δυναμική που έχει τη δυνατότητα σε διαφορετικές συγκυρίες να εκφράσει μία διαφορετική συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει και με το αντικείμενο. Και νομίζω ότι αυτό που περιγράφεται ως προς το άτομο, δηλαδή ότι στρωματογραφείται το άτομο μέσα από το Φρόιντ, δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζει αυτό που εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις τελευταίες δεκαετίες στην αρχαιολογία, ότι το άτομο δεν στρωματογραφείται ακριβώς. Αντίθετα, αποτελεί μια κατακαιρματισμένη οντότητα, δηλαδή έχει πάρα πολλές ταυτότητες.